Γρηγόρη, να μου επιτρέψεις να σου μιλήσω στον Ενικό. Φαντάζομαι συμφωνείς. Βεβαίως. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύη, καλησπέρα και σε όλη την Κρήτη. Όμορφη πρωτοβουλία, όμορφη εικόνα να τρέχεις ένα αγώνα με την κορούλα σου. Και νομίζω σήμερα είναι ακόμα μία ευτυχισμένη μέρα για σένα. Αυτή τη βδομάδα ναι, έγινα για δεύτερη φορά πατέρα. Έτσι, αυτή τη βδομάδα. Ναι. Μόλις πριν λίγες ώρες γυρίσαμε από το μευτήριο με τη γυναίκα μου, όλα καλά. Να σας ζήσει, μπράβο. Λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία πού σου ήρθε, η έμπνευση να τρέξει με τη μικρή. Λοιπόν, καταρχάς, αφού ακυρώθηκε ο πραγματικός μαραθώνιος, αφού ακυρώθηκε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη συνέχεια. Πλέον ο μαραθώνιος της Αθήνας έγινε σε virtual μορφή, οπότε βρήκαμε την ευκαιρία και εμείς να τρέξουμε μαζί με την Αγγελική, την κόρη μου, να τρέξουμε την απόσταση του μαραθωνίου σε virtual, μόνοι μας δηλαδή ουσιαστικά, να καταγράψουμε το χρόνο μόνοι μας και να στείλουμε τα αποτελέσματα έτσι. Πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα ότι η Αγγελικούλα μας έχει σύνδρομο Down. Είναι από τα παιδάκια έτσι, με αυτή τη διαφορετικότητα θα λέγαμε. Προπονιόμαστε πάρα πολύ συχνά με το καρότσι. Τη βγάζω, κάνουμε βόλτα, κάνουμε τα χιλιόμετρά μας με το καρότσι. Εγώ κάνω την προπόνησή μου, αυτή κάνει τη βόλτα της. Η μαμάκα κάθεται πίσω στο σπίτι και ξεκουράζεται εκείνο το διάστημα. Οπότε αφού τα είχαμε όλα, είχαμε όλη την προπόνηση και εγώ είχα κάνει την προπόνηση, η Αγγελικούλα ήταν έτοιμη να κάνει έτσι μια μεγάλη βόλτα ωραία. Πήραμε την πρωτοβουλία λοιπόν να κάνουμε τη διαδρομή του μαραθωνίου και να στείλουμε το δικό μας μήνυμα ότι ό,τι προβλήματα να υπάρχουν, ό,τι διαφορετικότητες να υπάρχουν, μπορούμε να βρούμε τρόπους να προχωράμε μπροστά. Και πρόσεξε Γρηγόρη, βγαίνει και το εξής μήνυμα. Σίγουρα θα το υπογράψεις και εσύ, θα το συνυπογράψεις, ότι η αναπηρία δεν είναι ταμπού. Προς τη μην σου που βγαίνεις μπροστά με τη μικρούλα, με το χαμόγελο της μικρής, από τη μία στέλνεις αυτό το δυνατό μήνυμα για την αναπηρία, από την άλλη βέβαια αγωνίζεσαι, τρέχεις, προσπαθείς. Δεν θέλουμε καν να αναφερόμαστε σε αναπηρία. Είναι μια διαφορετικότητα. Ακριβώς. Υπάρχουν συν και πλην. Πραγματικά θα χρειαζόμουν ώρες για να σας πω πραγματικά, να σας αναλύσω πολλά πράγματα που έχουμε ζήσει με την Αγγελική τα τελευταία 2,5 χρόνια. Έτσι μπορεί στην αρχή να είναι ένα σοκ όταν μας ανακοινώθηκε στο μευτήριο τότε ότι κάτι το παιδί, ξέρεις κάπως έτσι πήγε στην αρχή. Αλλά μετά στην πορεία πραγματικά όχι απλά μάθαμε να ζούμε με αυτό, μάθαμε να χαιρόμαστε με αυτό, μάθαμε εμείς αγωνείς να είμαστε πιο δυνατοί με αυτό. Εμείς γίναμε καλύτεροι και όλοι μας πραγματικά έτσι κι αλλιώς θα δίναμε το καλύτερο για το παιδί μας και αυτό κάνουμε και τώρα. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε, ότι εμείς αγωνείς έτσι κι αλλιώς οφείλουμε να δίνουμε το καλύτερο. Και οφείλουμε σαν γονείς, σαν πολίτες θα το έλεγα αυτής της κοινωνίας, από σε κάθε κατάσταση, σε κάθε ευκαιρία να βλέπουμε τα θετικά και να προχωράμε μπροστά και να δίνουμε πίσω έτσι, στην κοινωνία και να παίρνουμε έτσι, όλο αυτό το... Γρηγόρη, η μικρή το απόλαυσε, το χαμόγελό της μαρτυρά πόσο καλά περνάει, πόσο ευτυχισμένη είναι... Πόσο ήθελε να τρέξει μαζί σου σε αυτόν τον αγώνα. Η μικρή κάνει τη βόλτα της κι αυτή και δεν είναι. Καταρχάς ήθελα κι εγώ και πρέπει να πω ότι η ίδια η μικρή με βοήθησε εμένα πάρα πολύ να ξεπεράσω το σοκ της πρώτης καραντίνας που κι εγώ είχα κλειστεί, τα είχα παρατήσει, είχα σταματήσει προπονήσεις. Με βοήθησε πάρα πολύ να βγω εγώ έξω γιατί έπρεπε να τη βγάλω βόλτα. Τελικά αυτή ήταν που με όθησε να ξαναγυρίσω στις προπονήσεις, να ξαναμπω έτσι στο ρυθμό. Γι' αυτό λέω και πάλι ότι τα παιδιά μας έχουν να μας βοηθήσουν και αυτά πάρα πολύ, ό,τι και να έχουν, για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι και να συνεχίσουμε και εμείς αυτά που κάνουμε και να είμαστε και παραγωγικοί ταυτόχρονα, παρά τις δυσκολίες. Γρηγόρη, οι προπονήσεις πώς πηγαίνουν, έχουν μείνει πίσω? Τώρα οι προπονήσεις έχουν σταματήσει μετά τον μεγάλο αγώνα με την Αγγελική και μετά τώρα και τον ερχομό και του δεύτερου τώρα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 12 εβδομάδες και 10 μέρες έχω σταματήσει, ξεκουράζομαι, αλλά πιστεύω ότι θα μπούμε από την άλλη εβδομάδα, θα μπούμε σε μια σειρά, θα ξαναξεκινήσουμε τις προπονήσεις. Ελπίζουμε ότι όλο αυτό, όλη η πανδημία θα περιοριστεί, ο κορονοϊός θα περιοριστεί και θα επιστρέψουμε όλοι κανονικά σε δραστηριότητες το 2021.
δεν μιλάω μόνο στον κλάδο του αθλητισμού, γιατί και αυτός έχει πληγεί πάρα πολύ. Άκουγα πριν τον κύριο Μπιμπίλα που μίλαγε για τους καλλιτέχνες. Βέβαια. Αλλά ακριβώς και ο κλάδος του αθλητισμού περνάει τα ίδια, έχουν παγώσει τα πάντα. Υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες που και αυτοί έχουν πρόβλημα. Όλοι οι αθλητές αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά σε μια ιδιότυπη καραντίνα, δεν κινείται τίποτα. Οι προπονήσεις γίνονται με πάρα πολύ δυσκολία και πάρα πολύ γραφειοκρατία. Έτσι, υπάρχουν και εκεί πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά ελπίζουμε όλοι ότι θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, όλοι δυνατοί. Ελπίζουμε το 2021 να μπουν τα πράγματα, να αποκατασταθεί έτσι, η τάξη, να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Σε μια σειρά, βέβαια. Και όλοι έτσι να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί εμάς το δικό μας το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν γίνονται πια οι μεγάλοι αγώνες. Δεν βρισκόμαστε σε μεγάλους αγώνες. Εδώ να στείλω τα ιδιαίτερα μου χαιρετίσματα στο Ηράκλειο, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε έτσι διοργανώσει, είχαμε συνεργαστεί μάλλον στη διοργάνωση ενός μεγάλου αγώνα. Εγώ να ευχηθώ, Γρηγόρη, εγώ να ευχηθώ να τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και να φιλοξενήσουμε και σένα και την Αγγελικούλα και όλη την οικογένεια. Πραγματικά είσαι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Συγχαρητήρια πολλά. Να καλύπτουμε και την αθλητική σου δραστηριότητα. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και οτιδήποτε θελήσεις, το μόνο σίγουρο θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος, όχι της σεζόν τώρα, να περάσει και να μην ξανάρθει το 2020. Αλλά ναι, το 2021 πιστεύω, Γρηγόρη, να είναι καλύτερο. Το 2021 με ευχάριστα νέα και ελπίζω πια με την Αγγελική κάποια στιγμή να καταφέρουμε να τρέξουμε αυτό σε ένα μεγάλο αγώνα με κόσμο. Αυτό πια. Και έλα να σου πω, Γρηγόρη, την πρώτη συνέντευξη που θα παραχωρήσεις μετά τον αγώνα αυτόν θα είναι εδώ, σε εμάς, σε μένα. Εντάξει, να πάνε όλα καλά, να τερματίσουμε ξανά, γιατί ήταν πολύ δύσκολος και ο τερματισμός, όλη η προσπάθεια. Και μετά πραγματικά είμαι ανοιχτός σε προσκλήσεις. Να μας φιλήσεις τη μικρή και το νέο μέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, φίλε Γρηγόρη. Να είσαι καλά.